Οπότε δουλειά μου την έκανα. Δεν μπαίνεις μέσα και κοιτάς στο τέτοιο ψηφοφορίες, τέτοια η φάνη, μπήκα έτσι, λίγο έτσι. Στην αρχή να δω, απογοητεύτηκα από ποιο γεγονός. Αηδιάζω πραγματικά με αυτό που γίνεται. Αυτή είναι η κακή πλευρά της Eurovision για μένα. Όταν μπαίνεις, όχι για το δικό μας το τραγούδι, για οποιοδήποτε, μπαίνεις με σκοπό απλά να κράξεις, να γράψεις την κακία σου. Όχι, δεν τα βάνω καθόλου υπόψη μου, απλά είναι πολύ... Πολύ λίγο ρε παιδί μου, νομίζω ότι αυτά υποβαθμίζουν την ψηφοφορία. Συμφωνώ. Πώς έφτασε το τραγούδι απόλυτα. Σας. Είναι γελιότητα, είναι ναι, αθλειότητα. Δηλαδή, άμα δεν σ' αρέσει, μην γράψεις. Είναι αθλειότητα, τραγούδι είναι αργότερα. Ναι. Το τραγούδι σας πώς έφτασε στα χέρια του Μαρτάκη, γιατί είχε πει ο Κώστας ότι αν δεν πρέπει ένα πολύ καλό τραγούδι, δεν πάω. Ναι, άσχετα με την. Συνέβαλε φυσικά και η Platinum, γιατί είχα ένα ραντεβού στην εταιρεία σε κάποια φάση πριν τις γιορτές. Πάνω στη συζήτηση μου είπαν, να λέει και με την Eurovision φέτος θα έρθετε να παίξετε. Λέω εντάξει, λέω περσινή εκπρόσωπη, λέω δεν θα έρθουμε. Θα πάρουμε και τον Αγάθουμε βέβαια να δούμε τι... τι λέει. Ναι. Οπότε μου είπαν ότι να ψάχνουμε τραγούδι για τον Κώστα. Είχαμε ακούσει εκείνη την ώρα, ακούγαμε και κάποια καινούργια τραγούδια που έγραφα. Και μου είπανε για ένα συγκεκριμένο, ας πούμε αυτό, τι θα έλεγες. Εγώ τι θα έλεγα, λέω εγώ γράφω ένα συγκεκριμένο στυλ. Το θέμα είναι ο Κώστας τι θα έλεγε. Δεν ήμουν καθόλου αρνητικός από την αρχή και θέλω να το πω αυτό γιατί εμένα στην Ελλάδα αυτό το πράγμα με τη στενομυαλιά δεν μου αρέσει. Για τις ταμπέλες εννοείς τώρα. Ταμπέλες, στενόμυαλοι, ναι. Γιατί να μην κάνω δηλαδή κάτι, ένα τραγούδι να το δώσω στον Κώστα, τον οποίο το γνώρισα, το εξήγησα ότι αυτό είναι το τραγούδι, του άρεσε πάρα πολύ και κατάλαβα από την αρχή ότι και είναι προς τιμήν του αυτό, γιατί δουλεύει και για του, να έρθει πάνω στο τραγούδι. Γιατί ναι. Ο Κώστας γούσταρε να ξεκολλήσει λιγάκι από το ποπάκι αυτό το εξειδική του, το έτσι, το αλλιώς. Αυτό είναι μεγάλο ρίσκο για ένα καλλιτέχνη και δεν το κάνει εύκολα καλλιτέχνης. Για να σε ρωτήσω κάτι, μισό λεπτό θέλω, επειδή έχετε πολύ ιδιαίτερο ήχο και το κομμάτι που έχεις δώσει τώρα και στον Κώστα και τα γράψεις εσύ, τι ακούς, ποιες είναι οι προσλαμβάνουσες σου δηλαδή για να φτάσεις να γράψεις αυτό, από τι εμπνέεσαι, τι μουσική ακούς. Από τι εμπνέομαι. Ναι, και τι μουσική. Έπαιζα χρόνια πιάνο, γούσταρα και Γιάννη, ας πούμε. Παπαθανασίου, Μετάλλικα, Maiden, Slipknot, Rammstein. Τα πάντα. Ο ήχος αυτός είναι συνοθέτης.